Γεια σας, είμαι ο Γιάννης για τους φίλους Τζον Τζον και σας καλωσορίζω σε μια ακόμα ρουμπρίκα της Τρίτης. Αν είστε καινούργοι στην παρέα μας και αγαπάτε τα Playmobil όσο και εγώ, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι με το κουμπί που θα βρείτε κάτω δεξιά και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Στη σημερινή ρουμπρίκα θα ξεφυλίσουμε το πρώτο μέρος του καταλόγου του 2023 που πάει από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο. Ελάτε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ελάτε λοιπόν τώρα να ξεφυλίσουμε και το καινούργιο κατάλογο του 2023, είναι το πρώτο μέρος, δηλαδή το μέρος που πάει από το Γενάρη μέχρι και τον Ιούνιο, το πρώτο εξάμηνο. Ήδη στο εξώφυλλο μας λέει μια καινούργια πληροφορία για τη σειρά Country, για τη σειρά Farm, της Farmas, ότι και αυτή πλέον θα τη φτιάχνει με 80% βιώσιμα υλικά κατά μέσο όρο, όπως και τη Wildtopia. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τον κατάλογο και να ξεκινήσουμε. Εδώ βλέπουμε τα Playmobil Plus, τη σειρά αυτή με τις φιγούρες, και έχουμε ήδη αρκετές καινούργιες φιγούρες, όπως τον Mr. Pizza, τον αστυνομικό, πολύ όμορφη φιγούρα είναι και αυτή εδώ με τα βελάκια, τον πρίγκιπα Βάτραχο, έχει αρκετές όμορφες φιγούρες. Συνεχίζουμε, εδώ έχουμε τη σειρά Playmobil 1-2-3 για πιο μικρά παιδάκια. Έχει βάλει και μια σειρά Aqua με διάφορα παιχνίδια για την μπανιέρα. Και συνεχίζουμε με τη σειρά Wildtopia. Στη σειρά Wildtopia εδώ βλέπουμε ήδη τα set από την προηγούμενη χρονιά, με τα ξεχωριστά ζώα και εδώ τα πιο μεγάλα set. Από αυτά έχουμε δει ήδη μερικά. Και συνεχίζουμε με καινούργια set. Είναι το set αυτό εδώ πέρα με την παιδική χαρά στην τροπική ζούγκλα και με τα δελφίνια. Συνεχίζουμε λοιπόν, εδώ μας λέει όπως σας είπα για τα βιώσιμα υλικά 80% και πλέον και η σειρά Farm, η Country, θα φτιάχνεται και αυτή από 80% βιώσιμα υλικά. Εδώ έχουμε καινούργια set, ένα καινούργιο set είναι αυτό εδώ πέρα. Συνεχίζουμε με τη σειρά Country και εδώ έχει κάποια, όμως εδώ είναι ο υπηκός όμιλος. Συνεχίζουμε πάλι με κάποια set από τη σειρά Country. Εδώ έχει κάποια limited edition, τα οποία θα βγουν μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εδώ κάποια παλιότερα set από το Family Fun στο Aqua Park. Αυτά τα είναι από προηγούμενη χρονιά. Το μοντέρνο σπίτι, το City Life πλέον. Και εδώ δεν βλέπω να έχουμε κάποιο καινούριο set, είναι όλα παλιότερα set. Συνεχίζουμε πάλι City Life. Ήδη set από προηγούμενη χρονιά. Στο City Life εδώ έχουμε την μπάντα εδώ, τη Rock με τη σκηνή. Αυτό είναι το μόνο καινούργιο set που βλέπω. Εδώ έχουμε τα μπρελόκ και αυτά είναι από προηγούμενη χρονιά. Τα βαλιτσάκια. Εδώ έχουμε τα Playmobil Friends, τα Playmo Friends, συγγνώμη. Έχουμε τον τροχονόμο, τη βιολινίστρια, τον αρσιβαρίστα, τον εξερευνητή, τεχνική υποστήριξη και τη γυναίκα πολεμίστρια. Αυτά θα βγουν το Φεβρουάριο, ενώ τον Ιούλιο, δηλαδή πάμε για το δεύτερο εξάμηνο, θα έχουμε τον Πυγμάχο, την Ανθοπόλη, τη Βασίλισσα, το Βοσκό, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, εδώ είναι μια κοπέλα η οποία έχει ξυπνήσει και πίνει τον καφέ της, και ο Βάρβαρος. Πάμε πάλι City Life, το ιατρικό κέντρο. Εδώ έχει αρκετά καινούρια σετ, το ασθενοφόρο, την ομάδα διάσωσης, τον διασώστη με μοτοσυκλέτα, το όχημα διάσωσης και τη διάσωση και το παιδάκι και το ελικόπτερο. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Εδώ δεν βλέπω κάποιο καινούριο σετ, είναι όλα παλιότερα σετ. Συνεχίζουμε. City Action, πάλι και εδώ δεν βλέπω κάτι καινούριο, και η Porsche είναι παλιότερο σετ. Έχουμε τον πυροσβεστικό σταθμό, εδώ πάλι καινούριο σετ, βλέπω μόνο αυτό εδώ με το ελικόπτερο. Εδώ έχουμε τα 4x4 τους γουρούνες, εδώ δείχνει κάποια καινούρια σετ και ένα limited edition. Στο City Action στις εργασίες οδοποιίας πάλι εδώ έχουμε τον γερανό, και στο Family Fun έχουμε το καταμαράν, το οποίο και αυτό είναι ένα καινούργιο set, το οποίο θα βγει το Μάρτιο και είναι limited edition. Έχουμε πάλι τον ζωολογικό κήπο, ο οποίος έχει περιοριστεί αρκετά πλέον, και προφανώς τον έχει περιορίσει γιατί τα ζώα πλέον τα βγάζει στη σειρά της Wildtopia. Οπότε έχουμε μόνο δύο set εδώ από ό,τι βλέπω, το ζωολογικό κήπο και ένα promo pack με τα λιοντάρια.
Το stunt show, από ό,τι βλέπω, έχει περιοριστεί αρκετά γιατί δεν το αναφέρει πλέον. Είναι μόνο αυτά τα δύο set, τα αεροπλάνα και το αυτοκίνητο. Και πάμε στα figures, τα σακουλάκια. Πλέον, πέρα από τα σακουλάκια, τα figures έχει βγάλει και αυτά τα τέσσερα set, τα οποία έχουν μέσα χαρακτήρες, τους οποίους μπορούμε να συνδυάσουμε εμείς διαφορετικά. Έχει ένα με πειρατές, ένα με τον πριγκιπικό χορό, ένα με τη φάρμα και ένα με πυροσβεστική διάσωση. Πάμε στις σειρές figures, τη σειρά 23 και 24. Η 23 θα βγει το Γενάριο, το Γενάριο έχει ήδη βγει, και η άλλη τον Ιούλιο. Πάμε στο δεύτερο εξάμηνο αυτή. Να πω ότι η 23 δεν με ενθουσιάζει ιδιαίτερα, δεν έχει πολλές ενδιαφέρουσες φιγούρες. Ίσως εμένα, αυτές που έχω ξεχωρίσει εγώ είναι εδώ ο καπνοδοκαθαριστής, ο τραγουδιστής rock. Λίγο ενδιαφέρον έχει και ο cowboy εδώ, ο σκελετός. Ενώ από, από την σειρά για κορίτσια, ας το πούμε, αν μπορούμε να πούμε για κορίτσια, ενδιαφέρουσα είναι η Γοργόνα, εδώ Κουνέλη που έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε σετ με Κουνέλη. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Ενώ στην 24 που θα δούμε τον Ιούλιο, δεν θα επεκταθώ περισσότερο για την 24, γιατί θα τη δούμε και το καλοκαίρι όταν θα βγει. Βλέπω λίγο περισσότερο ενδιαφέρουσες φιγούρες. Αν και η φετινή χρονιά νομίζω ότι δεν έχει γενικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα figures. Συνεχίζουμε με το κουκλόσπιτο, το οποίο γενικότερα δεν έχει κάτι καινούριο το τελευταίο διάστημα. Και επίσης και το πριγκιπικό παλάτι δεν έχει κάτι καινούριο, είναι λίγο όλα παλιότερα set. Στις πριγκίπισες εδώ θα βγάλει αυτό το limited edition με το τραπεζάκι για το τσάι και τη λίμνη αυτή με τη γέφυρα. Ενώ στο magic θα βγάλει εδώ το δέντρο αυτό με τα πολύχρωμα φύλλα, την λιμνούλα και την άμαξα με τον πίγασο. Έχουμε αρκετά καινούργια gift set. Εδώ την κοπέλα με τη βοτανολόγο, τον πειρατή, τα οδικά έργα, το go-kart και τραγουδίστρια, και φυσικά εδώ τα μαθήματα καράτε. Στα ελληνικά sets, στα history και στα play and give δεν έχει κάτι καινούριο, οπότε είναι ό,τι είχε βγει τις προηγούμενες χρονιές. Και φτάνουμε στην Αγιούμα. Η Αγιούμα θα μας δώσει φέτος αρκετά όμορφα set. Ένα από τα πολύ αναμενόμενα είναι αυτό εδώ, το 71-235 με τον Αμπιάτους, ο οποίος είναι στην ουσία κένταυρος. Και επίσης εδώ μια λεπτομέρεια λέει ότι τα φτερά του Αμπιάτους φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Εδώ είναι άλλα set τα οποία έχουμε δει από την προηγούμενη χρονιά από τις Moon Fairies, για τις οποίες ελπίζω να έχουμε και καινούργια επεισόδια, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Ενώ έχουμε εδώ την παγίδα φυτό, το οποίο λένε ότι πιάνουν την ομίχλη, οπότε φαντάζομαι ότι αυτή εδώ η φιγούρα είναι η ομίχλη. Θα έχουμε τις τρεις βασικές ηρωίδες, την Έλβη, τη Λίβη και την Τζόζη, σε ξεχωριστά κουτάκια με αυτοκόλλητα και κάρτα, και έχουμε και ένα ακόμα set με μια Moon Fairy επίσης. Εδώ έχουμε τα παλιότερα set που έχουν κυκλοφορήσει από τις προηγούμενες χρονιές. Και συνεχίζουμε, φτάνουμε στο Novelmore, και στο Novelmore φέτος βλέπω λίγο γενικότερα μια στασιμότητα στις σειρές, δεν βλέπω πολλά καινούργια set. Εδώ είναι όλα τα παλιότερα. Τα μόνα καινούργια set του Novelmore που θα κυκλοφορήσουν τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο είναι αυτά εδώ με τις μονομαχίες. Δηλαδή έχουμε τον Brody πάνω στο φλεγόμενο άλογο, που παλιότερα υπήρχε ένα set το οποίο δεν ήταν στα Plus, δεν ήταν μέσα στη σειρά του Novelmore, ήταν ένας καβαλάρης πάνω στο φλεγόμενο άλογο, νομίζω το έχουμε δει. Εδώ έχουμε πάλι μία μονομαχία με δράκο και καταπέλτη από το Novelmore εναντίον Burnham. Εδώ πάλι μία μονομαχία Burnham εναντίον Novelmore, και εδώ πάλι ένα μονομάχο με σκιάχτρο και εκπαίδευση, δηλαδή υποτών του Novelmore. Εδώ επίσης πάλι στο Novelmore θα έχουμε, όπως και στην Αγιούμα, τους τρεις βασικούς χαρακτήρες, τον Arwin, τον Dario και την Gwen, σε κουτάκια. Φαντάζομαι θα είναι κουτάκια, δεν φαίνεται η συσκευασία, αλλά φαντάζομαι θα είναι κουτάκια με κάρτα και αυτοκόλλητο. Εδώ
πάει να κάνει και στην Αγιούμα και εδώ κάτι ανάλογο με αυτό που είχε κάνει στις Everdreamers. Οπότε βλέπουμε την οτροπία των Everdreamers λίγο να επαναλαμβάνεται και μάλλον οι Everdreamers, εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό ακυρώθηκαν, γιατί ήταν αρκετά μπροστά για την εποχή τους. Εδώ έχουμε λίγο τρία σετ από το Σαλαχάρι Σάντς, τα οποία συνεχίζουν να κυκλοφορούν και φέτος. Οι δεινόσαυροι, Dino Rise, εδώ έχει νομίζω ένα καινούριο σετ μόνο που θα βγει το Μάιο, αλλά δεν είναι, έχει κάτι ιδιαίτερο. Dino Rise πάλι. Εδώ Duo Pack, εδώ στα Duo Pack θα δούμε πάλι καινούργια σετ. Αυτά εδώ με το πριγκιπικό ζεύγος του παγωμένου βασιλείου είναι αρκετά χαριτωμένο. Νομίζω ότι μπορεί να ενταχθεί, αν κάποιος έχει το Magic, το σετ με την Φίνια και τον Φλόριν, νομίζω ότι αυτό εντάσσεται πάρα πολύ όμορφα εκεί. Εδώ έχουμε πυροσβέστες, δεινόσαυρους και εδώ παιχνίδι roller hockey. Εδώ πάλι πειρατές, ένα limited edition το οποίο θα βγει το Μάρτιο. Μια καινούργια σειρά που βγάζει τώρα η Playmobil είναι τα Dragons The Nine Realms με τα 9 βασίλεια. Τα Dragon τα είχε σταματήσει για κάποιο διάστημα, είχε κρατήσει ένα-δύο set προφανώς για να κρατάει ακόμα ζωντανή τη σειρά και εδώ βλέπουμε ότι θα βγάλει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, αν δεν κάνω λάθος, αν τα μέτρησα σωστά, 6, 7 καινούργια set. Να σας πω από την αλήθεια, για την αλήθεια για μένα, το μόνο set που παρουσιάζει ενδιαφέρον από αυτά που βλέπω είναι αυτό εδώ. Ίσως να το δούμε αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Scooby-Doo, και εδώ δεν βλέπω κάτι καινούργιο και πάλι πολύ περιορισμένο του Scooby-Doo. Ελπίζω μέσα στη χρονιά, θα το έχω πει και άλλες φορές, δεν το έχω καταφέρει να το κάνω. Ελπίζω μέσα στη χρονιά αυτή να δούμε το σπίτι, γιατί φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αποσυρθεί και αυτό. Starter Pack, πάλι κάποια καινούργια το Μάιο. Πάλι και αυτά περιορισμένα είναι με μοτοσυκλέτες και City Life, Pony και πειρατές. Εδώ η πειρατική ναυαρχίδα συνεχίζει να κυκλοφορεί. Ελληνική μυθολογία και σειρά history. Εδώ δυστυχώς τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο δεν έχουμε κάτι καινούριο. Να δούμε αν το δεύτερο εξάμηνο θα έχουμε κάτι το οποίο να είναι ενδιαφέρον στην ελληνική μυθολογία και να συνεχίσει τα πολύ ωραία set που έχει βγάλει τα προηγούμενα χρόνια. Star Trek το έχουμε δει σε προηγούμενα βίντεο. Ελπίζω μέσα στη χρονιά, όπως σας έχω υποσχεθεί, να κάνω και το τρίτο και τελευταίο βίντεο με όλες τις λειτουργίες, τους ήχους του Star Trek, το οποίο το έχω αναβάλει αρκετά νομίζω. Ένα καινούργιο αυτοκίνητο, το εμβληματικό, όπως το αναφέρει, Citroën 2CV, θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα αυτός εδώ πέρα, ειδικά ο γάλλος αστυνομικός, μου θυμίζει πάρα πολύ Louis de Funès, αν δεν κάνω λάθος το όνομα του ηθοποιού. Είναι πολύ χαριτωμένο αυτοκίνητο. Συνεχίζουμε με τα αυτοκίνητα. Τα περισσότερα από αυτά τα έχουμε ήδη δει σε προηγούμενα βίντεο. Τα Volkswagen, Porsche. Αυτό δεν το έχουμε δει. Μπορεί να το δούμε μέχρι τη χρονιά. Και φυσικά έρχεται η πολυαναμενόμενη Ferrari SF 90 Stradale. Αυτή σίγουρα θα τη δούμε. Νομίζω ότι είναι από τα ωραιότερα αυτοκίνητα που έχει βγάλει η Playmobil. Και φυσικά και το set με τις φιγούρες είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί και φοράνε ρούχα με το logo της Ferrari και πάνε να παίξουν golf οι πάρα πολύ πλούσιοι φίλοι μας. Τα έχουμε δει. Mercedes Benz 300 SL και το Mini Cooper. Κάποια στιγμή στο Mini Cooper είχε αναφερθεί και ότι ίσως να έβγαινε και ένα set με το Mini Cooper του Mr. Bean. Δεν επιβεβαιώθηκε, δεν νομίζω ότι θα βγει, τουλάχιστον προς το παρόν. Ίσως να το δούμε στη συνέχεια στο μέλλον. A-Team είναι το μόνο από αυτά εδώ που βλέπω το οποίο δεν το έχουμε δει. Τα υπόλοιπα τα έχουμε δει, Aston Martin του James Bond, Back to the Future, Knight Rider. Και φτάνουμε στη σειρά Asterix. Σε αυτή τη σελίδα βλέπουμε τα set τα οποία έχουμε ήδη δει και αν δεν κάνω λάθος αυτά εδώ τα έχουμε δει όλα και το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο. Το μόνο που δεν έχουμε δει είναι το γαλατικό χωριό. Ελπίζω και αυτό μέσα στη χρονιά, αν όλα πάνε καλά, να καταφέρουμε να το δούμε. Την καλύβα του αρχηγού Majestix ελπίζω να τη δούμε και αυτή πολύ σύντομα. Καινούργια set θα βγουν στη σειρά Asterix τον Ιούνιο, που είναι και τα γενέθλιά μου, οπότε σίγουρα κάποια από αυτά θα τα πάρω.
και θα σας τα δείξω. Είναι η καλύβα του ψαρά, ο Κέσσαρας και η Κλεοπάτρα. Η δηλητηριασμένη τούρτα εδώ είναι από το επεισόδιο με την Κλεοπάτρα που φτιάχνανε την πυραμίδα, το παλάτι μάλλον. Και εδώ πάλι ένα σετ με τον νούμερο B στον αρχιτέκτονα, και είναι πάρα πολύ χαριτωμένο και πολύ ωραίο το επεισόδιο αυτό. Όποιος δεν το έχει δει, του συστήνω ανεπιφύλακτα να το δει. Και φτάνουμε στο Ναρούτο, και αυτή η αναμενόμενη σειρά πολύ. Είναι το Ναρούτο Σίπουντεν, που αν δεν κάνω λάθος από τα λίγα, γιατί το Ναρούτο δεν τον έχουν παρακολουθήσει ιδιαίτερα, και αν δεν κάνω λάθος από τα λίγα που διάβασα, όταν θα κάνω κάποια set από το Ναρούτο τουλάχιστον, γιατί είναι χωρισμένα σε δύο σειρές, Γενάρη και Μάιος, 12 και 12, άρα συνολικά είναι 24 φιγούρες. Δεν ξέρω αν θα τις δούμε όλες, θα προσπαθήσω να δούμε μερικές. Όταν θα κάνω το Γενάρη ή άμεσα, ας το πούμε, με το Φλεβάρι, Γενάρη, το βίντεο για τις φιγούρες του Ναρούτο, θα προσπαθήσω να σας πω και μερικά πράγματα για τη σειρά του Ναρούτο. Εγώ από τα λίγα που διάβασα, το Σίπουντεν αναφέρεται στη δεύτερη εποχή του Ναρούτο, όχι στην αρχική. Οπότε έχουμε 24 φιγούρες από τη σειρά του Ναρούτο. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί πέρα από αυτή την 24 η σειρά του Ναρούτο. Να σας πω, δεν έχω ιδέα, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αν και νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, δεν έχουν καλά βγει οι φιγούρες αυτές. Και έτσι λοιπόν τελειώσαμε και τον κατάλογο του 2023. Είναι το πρώτο μέρος που πάει από το Γενάρη μέχρι και τον Ιούνιο. Και έτσι λοιπόν είδαμε και το πρώτο μέρος του καταλόγου του 2023. Ελπίζω μέσα στο καλοκαίρι, Ιούνιο ή Ιούλιο, με το που θα βγει και το δεύτερο μέρος, να το δούμε και αυτό όσο το δυνατόν συντομότερα. Και σας περιμένω την Πέμπτη με ένα καινούργιο unboxing video από το μαγικό κόσμο των Playmobil.